Γεια και χαρά. Γεια και χαρά. Το πολιτιστικό, ναι, πολιτισμικό θερμόμετρο σήμερα θα χτυπήσει κόκκινο, νομίζω. Το καλό είναι ότι έχουμε πολλές προτάσεις να σας δώσουμε. Θυμηθείτε το αυτό, κρατήστε. Γι' αυτό χαίρομαι και εγώ, γιατί μου έταξες πριν. Εγώ σου είπα, θέλω να πάω θέατρο, θέλω να δω κάτι άλλο, θέλω να δω κάτι διαφορετικό, εναλλακτικό. Μου είπες, θα σε πάω. Και έρχομαι εγώ τώρα να ρωτήσω, γιατί μου αρέσει το θέατρο. Ντοστογεύσκη θα μπορούσα εγώ να δω. Πιστεύεις ότι θα κατανοήσω, καταλάβω, ή υπάρχει και αυτή η φήμη γύρω από το όνομά του ότι είναι κάπως πιο δυσνόητος, λίγο πιο δύσκολος, ότι είναι, λέει, για την ελίτ των ανθρώπων. Εγώ που δεν είμαι ελίτ, δηλαδή δεν μπορώ. Έχει μια πένα, έχει μια γραφή, ρε παιδί μου, που έχει μια έτσι, μια αντίσταση, μια αγωνιστικότητα, έχει, κάτι, ναι, ρε παιδί. Και επειδή είσαι και πάρα πολύ καλή στις σημειώσεις, εγώ δει, έτσι. Ναι, έχω σημειώσει. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τις σημειώσεις από το υπόγειο, την καταπληκτική παράσταση Ντοστογεύσκη, από την καλλιτεχνική εταιρεία παραστατικής τέχνης Θεατή. Το λέω καλά, το λέω καλά, το λέω εξαιρετικά. Δόξα σε Θεό, μην ξεφτυλίσετε στον κόσμο και τους καλλιτέχνες. Όχι, μωρέ, και εσύ. Και πάμε να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως τους συντελεστές της παράστασης, που είναι ο Κωνσταντίνος Πολοπετράκης. Κωνσταντίνε, καλώς όρισες στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως το σκηνοθέτη μας, γιατί δεν ξεχνάμε τους σκηνοθέτες ποτέ. Κυριάκο Κορογιάρη, το ξέρεις αυτό. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είστε καλά? Έχετε πάντα καθόλου άγχος? Είστε έτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι? Τίποτα, χαλαρά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γεννηθήκαμε έτοιμοι. Ωραία, είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε, ότι έχουμε την ανάγκη, μονολογούν ο καθένας και τα δικά τους είναι υπέροχοι, υπέροχα παιδιά, υπέροχοι στο κομμάτι και της υποκριτικής, θα το διαπιστώσετε και στην πορεία. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχουμε την ανάγκη να εκμεευτεί μέσα από το Ηράκλειο, μέσα από την πόλη μας, μια καλή θεατρική παράσταση. Να μην έχουμε όλα αυτά τα πυροτεχνήματα που λέγαμε και χθες και τις αφήξεις διαφόρων θεατρικών παραστάσεων και μεγάλων ηθοποιών να έρθουν να μας θυμηθούν μια στο τόσο κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ καλή δουλειά, πολλή δουλειά σε καθημερινή βάση για να αποδώσουν υποκριτικά και στο κομμάτι της παράστασης ένα αξιόλογο αποτέλεσμα για εμάς που επιθυμούμε ποιοτικό θέατρο. Για εμάς, γιατί εμείς θέλουμε το ποιοτικό θέατρο, θα συμφωνήσω. Και Κωνσταντίνε, θα χρειαστούμε και τη δική σου τώρα τη βοήθεια να καταλάβουμε λίγο περί τίνος πρόκειται, τι διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη παράσταση, τι πρόκειται να συμβεί, τι θα παρακολουθήσουμε, και μετά να μας δώσετε και περισσότερες πληροφορίες. Πότε έχουμε πρεμιέρα, τις ημέρες, τις ώρες, να ξέρουμε, να προγραμματιστούμε, να σημειώσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρόκειται για το έργο Σημειώσεις από το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κείμενο. Ίσως από τα πιο ιδιόρυθμα, θα μπορούσα να πω, που έχει γράψει ο συγγραφέας, και αποτελεί τον προάγγελο των μετέπειτα έργων του, όπως είναι, ας πούμε, Έγκλημα και Τιμωρία, Ο Ηλίθιος, Αδερφή Καραμάζοφ, Η Δαιμονισμένη και διάφορα άλλα έργα που αποτελεί τον προάγγελο αυτών των έργων, διότι αναφέρεται στις ηθικές ιδέες που διαπραγματεύεται στα μετέπειτα έργα του. Για την κοινωνία, για την πολιτική, λέει πάρα πολλά και διάφορα πράγματα. Το συγκεκριμένο έργο, πέρα από το γεγονός ότι είναι λίγο ιδιόρυθμο, δεν είναι από τα πιο από αυτά που έχουμε μάθει να παρακολουθούμε, να βλέπουμε. Γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον. Σωστή παρατήρηση. Ναι, ακριβώς. Έχω μεγαλώσει εγώ με τον Ντοστογεύσκη, δηλαδή σαν αναγνώστης από παιδί, και αποφάσισα να το ανεβάσω και στο θέατρο. Έκανα τη δραματοποίηση του κειμένου κανονικά. Από λογοτεχνικό κείμενο το μετέφερα στο θέατρο, έκανα τη μεταφορά δηλαδή. Και έγινε θεατρικό, έκανα μία δραματοποίηση, ας το πούμε έτσι. Το κείμενο αναφέρεται σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι κλεισμένος σε ένα υπόγειο για 20 χρόνια, από δική του επιλογή. Και αναφέρεται για για τα περιστατικά που έχουν συμβεί στη ζωή του, τα οποία τον έχουν καταδύσει, τον έχουν διαμορφώσει, έτσι ώστε να είναι κάπως διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους. Και βέβαια θέλει να μας πει το έργο ότι εννοείται ότι ο άνθρωπος επιλέγει να είναι αυτός που είναι ουσιαστικά, και είναι ανάλογα με τις επιλογές του. Δηλαδή η κατάληξή του έχει να κάνει με τις επιλογές που έχει δώσει ο ίδιος στον εαυτό του. Αρκετά φιλοσοφημένο, έτσι, πολλές συλλογιστικές μέσα. Ακριβώς. Και όταν έχεις μέσα πολλές έννοιες, ναι, πολλά δεδομένα, όταν γνωρίζεις ότι πρόκειται για ένα έργο που είναι, όπως έχει χαρακτηριστεί, κάθοδος στον Άδη της αυτογνωσίας. Φυσικά. Όπως έχει χαρακτηριστεί, νομίζω, και από τον ίδιο τον. Ναι, φυσικά. Ο ήρωας του έργου, βέβαια, έχει. Έτσι, είναι. Χρειάζεται, και εκεί θέλω να καταλήξω, την τέλεια απόδοση σε ένα κοινό που, ναι, μεν ενδιαφέρεται για τη θεατρική παράσταση, αλλά που δεν έχει συνηθίσει να ακούει δύσκολες ή
περίεργες φιλοσοφημένες έννοιες. Εδώ τώρα αποδίδεται το γεγονός ότι έχουμε μία σκηνοθεσία και μία απόδοση ιδανική για το μέσο άνθρωπο που θα βρεθεί στην παραστασία. Ακριβώς. Θέλει μαϊστρία, θέλει δουλειά όλο αυτό για να. Έχουμε δουλέψει αρκετά. Πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Ο σκηνοθέτης επίσης, Κυριάκο, τώρα εγώ περιμένω το δικό σου το σχόλιο πάντα, γιατί έχεις το δικό σου τρόπο, τη δική σου τη ματιά και πολλές φορές το σκέφτομαι κι εγώ, μέσω θεατής βεβαίως, που δεν έχω γνώση πάνω στο θέατρο, και αναρωτιέμαι αν παρακολουθείς τη συγκεκριμένη παράσταση με όλα εκείνα τα στοιχεία που προλογίσαμε και πριν και μας εξήγησε και ο Κωνσταντίνος, θα ταυτιστώ κάπου, γιατί και ο ίδιος ο Ντοστογεύσκης, όταν έγραψε το συγκεκριμένο έργο, ήταν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του. Η γυναίκα του πέθαινε, ταλαιπωρήθηκε πολύ οικονομικά. Δεν ήταν σε μια φάση ίστρου, για παράδειγμα. Οπότε είχε βάλει σκοπό το συγκεκριμένο του βιβλίο να εκτοξεύσει και τη δική του τη φήμη. Μέχρι πρότινος, από ό,τι γνωρίζω, δεν ήταν και στα καλύτερα. Αλλά αυτά αναφέρονται μέσα στο κείμενο. Ναι, τον ξέρουμε. Δεν πω, ο ίδιος τα έχει βάλει με όλους και με όλα. Έτσι είναι. Με πολιτικές ιδέες, πνευματικές ιδέες, οτιδήποτε συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Λέει, ξεστομίζει πάρα πολλές αλήθειες μέσα. Δηλαδή, ο θεατής θα ακούσει πάρα πολλές αλήθειες που θα τις δείξει στον ίδιο τον εαυτό. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Η ιστορία κάνει κύκλο. Είναι πολύ κοντά στο σήμερα όλο αυτό το πράγμα. Και για να απαντήσω στην ερώτηση, εννοείται θα ταυτιστείς. Όλοι ταυτιζόμαστε με το συγκεκριμένο έργο, γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί. Σωστά. Κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Και όσο θωρακισμένοι και να είμαστε, να φαινόμαστε άνετοι, να είμαστε άτρωτοι, υπέροχοι, μοναδικοί, όλοι έχουμε τις ανασφαλίες μας, όλοι έχουμε τους δαιμονές μας. Και αυτό διαπραγματεύεται το έργο αυτή τη στιγμή. Ένας άνθρωπος που έχει αυτοεξοριστεί, προσπαθώντας να κάνει την αυτοκριτική του, που κοντράρει μέσα του τη λογική και το συναίσθημα, που αυτό το ζούμε ούτως ή άλλως και εμείς σε καθημερινή βάση. Ή το παράλογο. Βάση, είναι μια μεγάλη σύγχυση στο μυαλό του ήρωα, που συμβαίνει και σήμερα. Mm. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος ήρωας είναι φυλακισμένος στο υπόγειό του και διαβάζει, σημειώνει, κάνει την αυτοκριτική του. Σήμερα τι γίνεται, είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας και σκρολάρουμε στα social media και αρχίζουμε και ψάχνουμε. Ποιον θα κατηγορήσω σήμερα. Ποιον θα... Σε ποιον θα αφήσω ένα αρνητικό σχόλιο. Εδώ θα αφήσω ένα αρνητικό σχόλιο. Στη δημοσίευση εδώ... του. Έτσι είναι. Είναι τρομακτικά επίκαιρο έργο. Ναι. Επίσης, Κωνσταντίνε, πόσο σημαντικό είναι, θα πω εγώ γενικότερα, να υπάρχει μια έντονη θεατρική δραστηριότητα, και θα μιλήσω περισσότερο για το Ηράκλειο, γιατί έχουμε συνηθίσει θεατρικές παραστάσεις να υπάρχουν το καλοκαίρι σε μια έξαρση γενικότερα. Το χειμώνα όμως, που έχουμε την ανάγκη να βγούμε λίγο έξω, που συνήθως είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι λόγω και των καιρικών συνθήκων. Υπάρχει, μήπως, και αυτή η ανάγκη που κι εσείς ως καλλιτέχνης την αντιλαμβάνεστε, ότι εδώ θέλουμε κάτι παραπάνω πάνω στο θέατρο? Σαφώς. Σαφώς, βέβαια. Χρειάζεται το Ηράκλειο, ας πούμε, να δραστηριοποιηθεί πιο πολύ πάνω στην τέχνη συγκεκριμένα. Και θα μιλήσω για το θέατρο, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο που γνωρίζω καλύτερα. Φυσικά και χρειάζεται όλο αυτό. Και εμείς, και θέλω να ελπίζω ότι όλες οι ομάδες οι θεατρικές θα συνεχίσουν να κάνουν καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, να ανεβάζουν έργα, παραστάσεις, έτσι ώστε να μην φύγει από τον τόπο, ας πούμε, η τέχνη του θεάτρου. Ας το πούμε έτσι. Να κάνω μία παρένθεση σε όλο αυτό. Βεβαίως. Επειδή θίξατε τώρα πολύ μεγάλο θέμα, να πιούμε ένα καφεδάκι να τα πούμε λίγο άνετα. Ό,τι θέλετε. Κερνάμε και καφέ εδώ. Υπάρχει πολύ καλό θεατρικό υλικό στο Ηράκλειο. Υπάρχουν πολλές ομάδες, υπάρχουν αξιόλογοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί. Και μου κάνει εντύπωση, που δεν το γνώριζα και κακώς, ότι υπάρχουν τόσο δυναμικοί καλλιτέχνες στο Ηράκλειο. Αλλά τώρα ποιο είναι το πρόβλημα? Να μην έχουμε θεατρικούς χώρους να παίξουμε. Να μην έχουμε θεατρικούς χώρους. Κατάλληλους, να μην έτσι έχουμε όπως χρειάζεται. Υποδομές. Επηρεάστηκε και όλο αυτό το κομμάτι πάρα πολύ από το κομμάτι της πανδημίας, από το στοιχείο της πανδημίας. Εννοείται ότι πανδημία. Θυμάστε όλοι τι συνέβη. Και βρεθήκαμε και στο πλευρό όλων των καλλιτεχνών και λέγαμε πότε θα σπάσει αυτή η καραντίνα, όλα αυτά τα δεσμά τα οποία ζούμε, να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να τρέξουμε όλοι να πάμε σε θεατρικούς σταθμούς, να πάμε σε θέατρα, να πάμε σε κινηματογράφους. Πάλι ο κόσμος πλέον, όπως νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο απέκτησε από αυτή την περίοδο τη δύσκολη, επιλέγει να είναι επιλεκτικός. Επιλέγει, αλλά δεν ξέρω στο Ηράκλειο ίσως οι επιλογές του, ενώ υπάρχει εξαιρετικό υλικό. Αυτό που λέγατε δηλαδή προηγουμένως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν επικοινωνείται προς τα έξω. Ίσως επειδή ο κόσμος περιμένει να δει κάποια γνωστή φάτσα, να δει κάποιο γνωστό έργο. Δεν ξέρω γιατί.
Και ενώ οι αίθουσές σας γνωρίζετε εσείς ότι γεμίζουν. Υπάρχει ένα κοινό στο Ηράκλειο που σας ακολουθεί πιστά. Γιατί είστε αυτό που είστε, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια. Ισχύει, υπάρχει κοινό που ακολουθεί την οποιαδήποτε ομάδα. Τον Πόλο Πετράκη, τον Κορογιάννη. Ναι, ισχύει, υπάρχουν. Αλλά θέλει λίγο αλληλοβοήθεια. Το ένα χέρι νύβει το άλλο. Έτσι. Δηλαδή, προσπαθούμε εμείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προσφέρουμε στους θεατές. Πρέπει και οι θεατές λίγο όμως να προσφέρουν παραπάνω. Δηλαδή, είναι πολλές φορές που ακούω ο κόσμο. Εντάξει, να πάμε θέατρο, αλλά είναι το εισιτήριο λίγο ακριβό. Είναι σωστή παρατήρηση, αλλά. Δεν γίνεται και αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, νομίζω, να στηρίξουμε λίγο τον πολιτισμό. Δεν διαπραγματευόμαστε κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν νομίζω ότι είναι και υπερβολικά τα στοιχεία της τιμής. Άλλα και άλλα ξέρουμε να ξοδεύουμε τα χρήματα. Την ψυχαγωγία μας, την ποιοτική ψυχαγωγία εδώ, αυτό ακριβώς το θέμα λοιπόν. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αρκετοί θεατρικοί χώροι για να στηρίξουν τη δουλειά μας, αλλά σκεφτείτε πόσα σουβλατζίδικα υπάρχουν, πόσα μπάρ υπάρχουν. Που φεύγουν τα 10 ευρώ, 15 ευρώ, 20 ευρώ. Τα θέλουμε όλα σε μια ισορροπία. Δεν μπορείς να δώσεις π.χ. να τροφοδοτήσεις τον εγκέφαλό σου. Να γεμίσεις την ψυχή σου λίγο. Την ψυχή σου, ναι, να μπει σε μια διαδικασία σκέψης. Πρεμιέρα λοιπόν, επιλογές. 20 Νοέμβρη, δεν κάνω λάθος. Ξεκινάμε από εκεί και έπειτα. Πολύ ωραία. Πρεμιέρα μας είναι στο Πολυχώρο Commit, που βρίσκεται στη Λουκά Πετράκη 3. Πού περίπου προσδιορίσε τον κόσμο? Είναι λίγο μετά την Evans. Προς την Χρυσοστόμου, σε μια κάθετη της Χρυσοστόμου που λέγεται Λουκά Πετράκη. Είναι μπράβο. Λίγο πιο πάνω. Τι έχει κοντά εκεί πέρα άλλο, Κυριακό? Θα βρούμε εμείς GPS κατευθείαν τώρα με τεχνολογία. Σημειώσεις από το υπόγειο λοιπόν. Πολύ έτσι για το να πούμε τους συντελεστές. Ερμηνεύουν Κωνσταντίνος Πολεπετράκης, Λίζα η Σερβιτόρα, η Καλλιόπιδα Κανάλι, Φερφίτσκιν ο Χρήστος Καράνταης και βεβαίως Κυριάκος Κορογιάννης που κάνει το Σιμόνοφ. Γιώργος Μανουσάκης ο Σβερκόφ και ο Βαγγέλης Νιράκης. Τρουντολιούμποφ. Θα σας κάνουμε και μάθημα ορθοφωνίας. Γιατί όχι. Για μάθημα ορθοφωνίας αυτό, ναι. Τρουντολιούμποφ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Με το δεξί θα πούμε εμείς για την πρεμιέρα και βέβαια όλες τις παραστάσεις να είναι sold out ευχόμαστε. Σας περιμένουμε. Καλές επιτυχίες.